ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι τι γίνεται με τα rapid test. Πρέπει να πάνε μόνο σε έναν δημόσιο φορέα για να μην πληρώσουν, δηλαδή σε ένα σταθερό σημείο. Διαφορετικά πρέπει να πάνε σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο για να πληρώσουν, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Για να δηλωθεί επίσημα το κρούσμα και από ό,τι βλέπατε και σήμερα τη δήλωση των κρούσματων, τα 15.500 κρούσματα δεν μπαίνουν στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων που ανακοινώνει ο ΔΥΟ. Οπότε προφανώς θα πρέπει να πάνε σε μια δημόσια δομή για να μην βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτή τη στιγμή μέχρι να πάρουν το αποτέλεσμα από το rapid test, αυτές οι 15.000 που σήμερα εντοπίστηκαν από τα self-test χαρακτηρίζονται ως κρούσματα, άρα έως ότου επιβεβαιωθεί από rapid test δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία, σωστά? Σωστά, σωστά. Τώρα, αν ένας μαθητής που στα self-test ή ένας εκπαιδευτικός βρέθηκε αρνητικός, είναι ερωτήσεις τηλεθεατών και τις πάω γρήγορα για να μου απαντήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες. Βγει αρνητικός στο rapid, επιστρέφει κανονικά ή πάει και σε PCR? Λόγω του ότι είχαμε πολλές τέτοιες αναφορές σήμερα είτε από εκπαιδευτικούς είτε από γονείς μαθητών, είχαμε περιπτώσεις τέτοιες, κύριε Δασκαλάκη, όπου είχαμε θετικό self-test, είχαμε αρνητικό rapid, ωστόσο επειδή υπήρχαν και δείξεις συμπτωμάτων, παραδείγματος χάρη χαρακτηριστική περίπτωση εκπαιδευτικού, δυστυχώς στις δημόσιες δομές δεν άφηναν μετά να προχωρήσουν σε μοριακό τεστ. Mm-hmm. Και έμεναν μόνο στο rapid. Και θα ήθελα να το αναφέρω, και καλά κάνατε και το θίξατε αυτό, ότι είχαμε τέτοιου είδους αναφορές, ότι δεν μετά σε αίτημα των συναδέλφων να κάνουν και μοριακό για να δουν αν σίγουρα, επειδή ήταν και σε οικογενειακό περίγυρο με κρούσματα, mm-hmm. Δυστυχώς υπόθηκε ότι από τη στιγμή που το rapid βγήκε αρνητικό, μένουμε στο αρνητικό του rapid και δεν Μάλιστα. προχωράμε σε μοριακό. Θα επιστρέψω σε εσάς. Κύριε Λιονί, έρχομαι σε εσάς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή των τηλεθεατών στην διενέργεια των rapid test. Θα ακούσαμε βεβαίως και έλυσε πολλές απορίες ο κύριος Ζαούτης. Όμως αυτή η διαδικασία ότι πρέπει να περιμένεις στην σειρά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι στα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, θα το επαναλάβω, ξεπερνούν τον ίδιο τους τον εαυτό με αυτές τις ελλείψεις. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασμός για να διεκπεραιώνεται αυτή η διαδικασία πιο εύκολα? Το γενικεύω περισσότερο. Πρέπει να μειωθούν. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορούσε να μπει στο παιχνίδι. Ακριβώς σε αυτό. Πρέπει να μειωθούν, κύριε Δασκαλάκη, όλες οι δυσκολίες στην πρόσβαση. Ιδιαίτερα στην διαγνωστική τεχνολογία. Όχι μόνο για τον COVID, που σημαίνει και rapid test, mm-hmm. που σημαίνει και PCR, αλλά και άλλη διαγνωστική τεχνολογία, που λέγεται κολονοσκόπηση, που λέγεται μαστογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το καταλάβουμε, και είναι θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι όσο πιο μακριά είσαι από το επίπεδο της εκπαίδευσης, όσο περισσότερο φτωχός είσαι, τόσο μεγαλύτερη απόσταση έχεις και από τον έλεγχο της υγείας σου, τόσο πιο καθυστερημένα γίνεται η διάγνωση. Άρα πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια στην πρόσβαση στη διαγνωστική τεχνολογία. Άρα, λοιπόν, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει κλιμάκιο που να μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε μια μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας για να κάνει αυτό το απλό, τώρα στην πανδημία, τη διενέργεια ενός τεστ? Η αλλαγή στην κουλτούρα δεν αφορά μόνο, αλλά και στη μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση, δεν αφορά μόνο τους ασθενείς και τις οικογένειες, αφορά και εμάς τους επαγγελματίες υγείας. Αλλαγή στην λειτουργία της πρωτοβάθμιας σημαίνει πιο εύκολη επαφή με τον ασθενή στον τόπο που μένει, στον τόπο που εργάζεται. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μετά την κατάλληλη υποστήριξη με εξοπλισμό, με κινητές μονάδες αλλά και εκπαίδευση, θα πρέπει να φτάνει πολύ πιο κοντά. Θα έλεγα... Να σας διακόψω λίγο. Έχουμε δει αυτές τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες, την κινητή μονάδα μαστογραφίας, την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας να ταξιδεύει στην ενδοχώρα της Κρήτης και με παρουσίες σε διάφορα χωριά να μπαίνει μαζικά στη διαδικασία των εξετάσεων. Θα μπορούσε αυτό να γίνει τώρα στην πανδημία? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την έλλειψη προσωπικού λόγω της καραντίνας, τις δυσκολίες, το ότι πρέπει να θωρακίσουν τις κοινότητες από την προσέλευση, γιατί όταν μια κινητή μονάδα βρέθηκε σε ένα χωριό, μπορεί εκεί να υπάρξει και διασπορά.
Κοιτάτε, σας είπα, θα έβαζα στο μικροσκόπιο τις οικογένειες αυτές τις ευάλωτες που είναι καταγεγραμμένες στο πρόγραμμα επισήτησης, το λεγόμενο ΤΕΒΑ. Αυτό το πρόγραμμα, η Κρήτη θα μπορούσε, έχει τις υποδομές, έχει την τεχνογνωσία. Εκεί τι θα πετυχαίναμε, εάν εστιάζαμε μια διευρυμένη ομάδα που θα είχε υγειονομικούς από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δημόσια και ιδιωτικό τομέα. Θα είχε επαγγελματίες από όλα τα πεδία των υπηρεσιών υγείας. Θα είχε εκπαιδευτικούς και θα είχε και ανθρώπους που πραγματικά θα είχαν την ευθύνη της πνευματικής φροντίδας. Η Κρήτη θα μπορούσε να δώσει μια πρόταση. Την είχαμε διατυπώσει κάποτε, κύριε Δασκαλάκη. Νομίζω ότι θα μπορούσε ένας τέτοιος συνδυασμός τομέα υγείας με τομέα παιδείας πραγματικά να αναπτύξει αυτό που λέγεται ολοκληρωμένη φροντίδα των 10.000 οικογενειών που αυτή τη στιγμή είναι ευάλωτοι και στον COVID αλλά και στα χρόνια νοσήματα. Εδώ ένας τηλεθεατής που μας στέλνει μήνυμα από τη Γερμανία λέει ότι στη Ρινανία Βετσφαλία, στο κρατήδιο της Γερμανίας, τα σχολεία άνοιξαν με κλιμάκια μέσα στα σχολεία όπου διενεργούσαν εκείνη τη στιγμή το τεστ. Νομίζω ότι από αυτό εμείς απέχουμε πάρα πολύ. Είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να μειωθεί η αγωνία και η ανασφάλεια του ίδιου του εκπαιδευτικού που αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες όσον αφορά ακόμη και την εφαρμογή της διαγνωστικής Μάλιστα. προσέγγισης. Ο σχολικός νοσηλευτής ήταν μία προσέγγιση και είναι μία. Νομίζω ότι πολύ περισσότερο πρέπει το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Υγείας να συζητήσουν γέφυρες και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την επόμενη λειτουργία της, όχι όπως είναι σήμερα, να υποστηρίξει όχι μόνο στην περίπτωση της πανδημίας, να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό σε μια προσπάθεια να αλλάξει την κουλτούρα αλλά και τις δεξιότητες του ίδιου του μαθητού να παίρνει αποφάσεις για την υγεία του.